Ωραία, πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καλαμάτα. Το μισό μου κομμάτι είναι από εδώ, οικογένεια Στεφανούρη. Και ο δεσμός αυτός, δηλαδή από την άλλη πατρίδα που είναι η Κωνσταντινούπολη, ερχόμενος εδώ στην Καλαμάτα, νομίζω είναι το καλύτερο μείγμα. Πέσαμε και σε μια φοβερή περίοδο, όπου η ΑΕΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το κύπελο Ευρώπης στο μπάσκετ, όπως τότε το 1968. Ευελπιστούμε να έχει και άλλες επιτυχίες φέτος. Τώρα για το βιβλίο είναι ένα πόνημα ζωής, ένα στοίχημα ζωής. Έπεσε πολλή δουλειά, πολύ μεγάλη έρευνα και μέσα από την έρευνα αυτή ανακάλυψα και όλοι όσοι με στήριξαν 361 ομάδες σε όλο τον κόσμο που είτε λέγονται ΑΕΚ είτε έχουν έμβλημα το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Πραγματικά σε όλο τον κόσμο και στις 5 Ηπείρους. Είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά γίνεται, καταγράφεται ένα τέτοιο κομμάτι της ιστορίας. Είναι περισσότερο, θα ήθελα να πω, ιστορικό παρά αθλητικό βιβλίο. Καταγράφει τον αγώνα των προσφύγων που ήρθαν σε κάθε σημείο της Ελλάδας και έστησαν εκεί στις νέες τους εστίες αθλητικά σωματεία για να θυμούνται την καταγωγή τους, τη ρίζα τους και να μην ξεχνάνε όλα αυτά τα οποία βίωσαν. Η ΑΕΚ όμως είναι αγαπησιάρικη ομάδα, δηλαδή βλέπετε και ξένους παίκτες που έρχονται και δένονται πολύ εύκολα με το σωματείο. Είναι όλο αυτό το οποίο περικλεί το όνομα της ΑΕΚ, τα τρία μαγικά αυτά γράμματα. Σίγουρα είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Σίγουρα η ιστορία της ΑΕΚ παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα οποία βιώνουμε και ζούμε εμείς και την αγάπη που έχουμε για την ομάδα. Για μας δεν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα αθλητικό σωματείο. Είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω. Είναι ιδέα, όπως έχει πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, γιατί κρύβει όλα αυτά τα οποία προσπαθώ να παρουσιάσω και εγώ στο βιβλίο. Την ιστορία βήμα-βήμα, πώς ήρθαν ξεριζωμένοι αυτοί οι άνθρωποι και προσπάθησαν να κρατήσουν ψηλά τα ιδανικά και το είναι τους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια ΑΕΚ με Λιγαλά, η οποία δεν υπάρχει πλέον, έτσι, αλλά ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία και η ΑΕΚ Καλαμάτας, που ιδρύθηκε 2 χρόνια μετά την ΑΕΚ στην Αθήνα το 1926, με τεράστια ιστορία, σε δράση τώρα και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα. Πολύ μεγάλη ομάδα, εύχομαι να βρει το δρόμο της αγωνιστικά και να ανέβει εκεί που της πρέπει. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με την ομάδα και την αγαπά, οι ενωσίτες της πόλης. Και νομίζω, όχι τώρα επειδή εγώ είμαι από την Καλαμάτα, αλλά σίγουρα τη συγκαταλέγω μέσα στις 10 πιο δυνατές σε ιστορία ομάδες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση των 361 ομάδων.